σας αφαιρέσω το λόγο. Μιλάτε 13 λεπτά εκεί, 27. Όχι, μιλώ με τεμποδίο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρία, δεν θα κάνουμε διαπραγμάτευση. Ακούστε, κυρία. Ένα λεπτό ακόμη. Εσείς ανεβήκατε στην έδρα για να δημιουργήσετε πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά αφήστε τα τώρα αυτά. Για να δημιουργήσετε πρόβλημα. Δεν σας έφτανε η άλλη επιτροπή. Θέλετε και σε επιτροπή στην οποία δεν έχετε θεσμικό ρόλο. Δεν έχετε κανένα θεσμικό ρόλο και δεν έχετε νομοποίηση. Καλά, αν είχε οποιαδήποτε σοβαρότητα η επιτροπή. Ελάτε, τη σοβαρότητα την εμπνέετε εσείς. Θέσπιση. Η προσωποποίηση της σοβαρότητας εσείς την εμπνέετε. Καλά, ελάτε όμως. Σας παρακαλώ να μην μου απευθύνεστε, κύριε Νεράτζη. Να μην μου απευθύνεστε. Να μην μου απευθύνεστε. Λοιπόν, σε μισό δευτερόλεπτο τελειώνετε. Αρκετά αυτά. 15 λεπτά έχετε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Δεν έχω ολοκληρώσει. Δεν έχω ολοκληρώσει. Αργείτε πολύ στην ολοκλήρωση. Αυτό είναι κανόνας εδώ. 15 λεπτά δεν ολοκληρώνεται. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα? Ακούτε τις διαμαρτυρίες. 16 λεπτά. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα? Ας σας αφήσουμε μέχρι αύριο το πρωί να μιλάτε. Παρακαλώ την κυρία που είναι υπεύθυνη των επιτροπών να διαβιβάσει τα πρακτικά στον κύριο πρόεδρο της Βουλής. Για αυτές τις συμπεριφορές δεν μπορεί να μην υπάρχει παρέμβαση. Παρακαλώ, τελειώνετε. Κύριε Νεράτζη, δεν σας επιτρέπεται να συμπεριφέρετε. Αφού κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου μιλάτε πάνω. Τελειώνετε, τελειώνετε. Μπορείτε να σταματήσετε. Όχι, δεν μπορώ να σας αφήσω 17 λεπτά. Προφανώς, μετά από τέτοιες προσβολές δεν μου επιτρέπετε να παραμείνω στην αίθουσα. Θα αποχωρήσω. Ελπίζω ίσως κάποτε να κάνετε αυτά που επιβάλλει το καθήκον και η ιδεοντολογία, που δεν υπάρχουν επιλεκτικά. Κύριε Νεράτζη, μην χτυπάτε το κουδούνι. Δεν είστε ούτε γυμνασιάρχης, ούτε γυμνασιάρχης, ούτε παίζετε στο ορκιστή, παρακαλώ. Είστε άπεκτη μαθήτρια. Δεν παίζετε στο ορκιστή, παρακαλώ, ούτε είστε γυμνασιάρχης. Λοιπόν, κύριε Δένδια, στην επόμενη συνεδρία στα υπόλοιπα. Είμαστε και νέοι άνθρωποι, πρέπει να αφήσουμε τη ζωή να ολοκληρώσει. Πρέπει να ολοκληρώσει. Τα περί σεξισμού στο δημόσιο λόγο δεν μπορεί να τα ακούμε επιλεκτικά. Ας ασχοληθεί λοιπόν και η αρμόδια επιτροπή στη Βουλή και αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Νεράτζης και ο κύριος Κυριαζίδης, ας ασχοληθούν αν είναι ειλικρινείς. Τώρα στη σκιά του δημοσίευμα.